Κύριε Τσέρι, θα ήθελα να σας ρωτήσω για το καυτό πλέον θέμα και το μεγάλο ερωτηματικό που καλείται να απαντήσει η ελληνική ναυτιλία αλλά και η παγκόσμια ναυτιλιακή βιομηχανία όσον αφορά να προσαρμοστεί με τον κανονισμό του 2020 που αφορά τις χαμηλότερες εκπομπές καυσαρίων ρήπων. Έχει αρκετές επιλογές. Μία από τις επικρατούσες, θα έλεγα, τουλάχιστον όσο αφορά το θέμα από επίπεδο συζήτησης, είναι τα scrubbers, οι πλυντηρίδες. Όπως αναφέρθηκε και πολύ σωστά μέσα στην συνέντευξη τύπου, υπάρχουν οι haters και οι lovers, αυτοί που τα αγαπάνε και αυτοί που τα μισούν. Τι έχετε να απαντήσετε σε αυτό? Κοιτάξτε, στη στρατηγική, γιατί η εγκατάσταση του scrubber ή όχι δεν έχει να κάνει με lovers or haters της τεχνολογίας, έχει να κάνει με στρατηγική των επιχειρήσεων. Και όπως πολύ καλά γνωρίζουμε, στη στρατηγική δεν υπάρχει σωστό και λάθος. Η επιλογή λοιπόν στο να πας σε scrubber ή όχι έχει να κάνει με το homework που έχεις κάνει. Από ό,τι παρατηρούμε και είναι ορθό, οι εταιρείες οι οποίες δραστηριοποιούνται με πλοία μεγαλύτερου deadweight δύναται να πάνε στην επιλογή του scrubber, γιατί το payback period μειώνεται περίπου στον 1 ή 1,5 χρόνο. Σε αντίθεση, οι owners με μικρότερα πλοία, το payback period υπολογίζεται σύμφωνα με το Δέλτα που γνωρίζουμε, με τις τιμές του καυσίμου που έχουμε τώρα. Το payback period υπολογίζεται από 3 μέχρι 5,5 χρόνια. Και εκεί λοιπόν δυσκολεύει το decision. Συνεπώς, δεν έχουμε να κάνουμε με την τεχνολογία καθεαυτού και πόσο αγαπάμε τα scrubber ή μισούμε τα scrubber. Έχει να κάνει με τη στρατηγική που έχουμε και τι vision έχουμε για την εταιρεία μας ώστε να κάνει comply το 2020. Ένα επίσης σημαντικό θέμα που αναφέρθηκε μέσα είναι ότι έχει να επιλέξει πλέον και συνεχώς προστίθεται νέες βιομηχανίες οι οποίες κατασκευάζουν τα συστήματα αυτά. Πώς μπορεί να επιλέξει και τον κατάλληλο κατασκευαστή? Η επιλογή του κατασκευαστή είναι ιδιαίτερα complicated. Χρησιμοποιώντας παραδείγματα από άλλες αγορές, θα δούμε ότι όταν ένα καινούριο product ή ανάγκη ενός καινούριου product μπαίνει στην αγορά και πέρα από την ναυτιλία που γνωρίζουμε, αυτό τραβάει περισσότερους designers. Συνεπώς τώρα στην αγορά έχουμε βασικά δύο τύπου designer. Έχουμε αυτούς που έχουν maritime background, που γνωρίζουν την ναυτιλία με product 100 χρόνια, και κάποιους που έχουν έρθει με industry background και μπορούν και αυτοί εφάμιλα να σχεδιάσουν ένα equipment. Από ό,τι βλέπουμε και από ό,τι παρατηρούμε από τους ship owners, αυτοί συνήθως πηγαίνουν σε λύσεις εταιριών οι οποίοι μπορούν να σχεδιάσουν equipment marine type approved. Και πάλι δεν υπάρχει και εδώ σωστό και λάθος, και δεν έχουμε ακόμα, επειδή είναι ένα καινούργιο equipment, δεν έχουμε στατιστικά στο να πούμε ότι αυτός ο κατασκευαστής έχει failure παραπάνω από αυτόν τον κατασκευαστή. Όλες οι επιλογές στη θεωρία είναι εφάμιλες, γιατί κάθε equipment, εμείς ως classification αλλά και οι αντιγωνιστές μας, βεβαιώνουμε ότι όταν το equipment μπαίνει στο πλοίο είναι marine type approved. Είτε αυτό είναι το structure, είναι το electrical, είτε είναι το automation. Χρειάζεται όμως λίγο χρονικό διάστημα για να δούμε πραγματικά ποια είναι πιο αποδοτικά ή όχι. Το αν κάποιο υπερισχύει κάποιο άλλο προς στιγμήν είναι περισσότερο παραφιλολογία παρά αλήθεια. Γιατί δεν έχουμε τα στατιστικά να μας δείξουν τι είναι αποδοτικότερο ενός άλλου. Εγώ θα ήθελα να έρθω τώρα και στην άλλη επιλογή, αυτή του πετρελαίου εκείνου που θα περιέχει τα συστατικά εκείνα τα οποία δεν θα εκπέμπουν το διοξείδιο του άνθρακα. Και εκεί υπάρχουν κάποια ερωτηματικά από την ναυτιλιακή βιομηχανία. Υπάρχει μια μεγάλη συζήτηση για το πώς θα συμπεριφερθούν τα alternative fuel σε σχέση με τις μηχανές, έτσι όπως είναι στημένες τώρα, έτσι όπως είναι λειτουργικά στημένες. Αυτό που γνωρίζουμε, αυτό που είναι αλήθεια, είναι ότι ο ISO πριν 2 μήνες περίπου συνεδρίασε στη Νέα Υόρκη και έχει σε πιλωτικό πρόγραμμα με κάποια pilot ships να τσεκάρει το compatibility και το stability των alternative fuel, διαφορετικών δειγμάτων alternative fuel σε πλοία. Δεν έχουμε όμως στατιστικά input για να δούμε ότι
το alternative fuel θα δημιουργήσει ζημιά ή δεν θα δημιουργήσει ζημιά. Χρειαζόμαστε περισσότερα data. Συνεπώς και εδώ θα χρειαστεί χρόνο. Καταλαβαίνω το άγχος των ship owners, των operators, και να σας πω και την αλήθεια, όχι απλά συμμεριζόμαστε, είναι μέρος και του δικού μας άγχους, γιατί εμείς είμαστε ένα society που βεβαιώνουμε την, όχι την ποιότητα κάθε αυτό το πλοίο, ότι το πλοίο μπορεί να πάει αποδοτικά και να πάει safe από το λιμάνι A στο λιμάνι B. Και εμείς περιμένουμε αυτά τα δεδομένα, δεν μπορούμε όμως να πάρουμε ακριβή θέση, γιατί απλά δεν έχουμε ακόμα τα στοιχεία. Μάλιστα. Και βεβαίως ο νεογρόμενος DNV GL είναι ένας νεογρόμενος παλιός που έχει παρουσία σε όλο τον κόσμο, και άρα όλη αυτή την πληροφόρηση και τη βάση δεδομένων τα χρησιμοποιεί προς όφελος του πελάτη και κυρίως στο Γραφείο Ελλάδος. Έτσι. Έχουμε τη βάση δεδομένων, μαζεύουμε, συλλέγουμε, όπως και οι συνάδελφοι μου προαναφέρανε στο Varacity, μαζεύουμε τα δεδομένα. Τα δεδομένα βέβαια είναι σημαντικό εδώ να πω ότι δεν είναι κατά ανάγκη να γνωρίζουμε από ποιον owner, δεν μας ενδιαφέρει ο owner που ανεβάζει τα δεδομένα ή η εταιρεία που ανεβάζει τα δεδομένα. Εμείς βλέπουμε μόνο τα στατιστικά όταν υπάρχει το exchange of information. Θα χρειαστούν χρόνο όλοι οι stakeholders, γιατί δεν είναι μόνο οι ship owner που ανησυχούν, είναι και τα classification που ανησυχούν, είναι και τα port authorities και το port state control. Όλοι ανησυχούμε πώς θα εξελιχθεί. Η αλήθεια είναι όμως ότι ο κανονισμός είναι εδώ. Οφείλουμε να εναρμονιστούμε και είμαστε μια ιδιαίτερα ανοιχτή κοινότητα, και η ελληνική κοινότητα πάντα δείχνει το δρόμο της ναυτιλίας. Είναι εδώ και 100 χρόνια που δείχνουμε. Αυτές οι συζητήσεις, όσο και argument που υπάρχουν, είναι ιδιαίτερα επικοδομητικές. Εδώ είμαστε, DNVGL είναι εδώ να κάνει support όλους τους stakeholders και να μιλάμε ανοιχτά για τα προβλήματα και τους προβληματισμούς και να βρίσκουμε λύσεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή χρονιά. Ευχαριστώ.